Ακούστε, συμπεράσματα είναι τα εξής. Νομίζαμε ότι πηγαίνοντας σε μια μονοθεματική που όντως είχαμε προκαλέσει εμείς, θα είχαμε και ουσιαστικές απαντήσεις από την πρόεδρο και κατ' επέκταση από τη Δημοτική Αρχή με κάποια συγκεκριμένα ποσά, ούτως ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί και να σχεδιαστεί η επόμενη χρονιά που ξεκινάει από τον Σεπτέμβρη στους βραφονιπιακούς σταθμούς. Εντάξει, η εικόνα είναι για όλο το νομικό πρόσωπο, ισχύει αυτό, αλλά πολύ περισσότερο για τους βρεφονιπιακούς που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο. Όπως ξέρετε, έγινε το δικαστήριο, δεν ξέρω αν υπάρχει το αποτέλεσμα με τους. Που δεν θα υπάρχει ακόμα η απόφαση, με τους υπαλλήλους που προέρχονται από COVID. Αν ομιγένει το χάσουν τα ασφαλιστικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα θα είναι τεράστιο για περισσότερες, ίσως για όλες τις δομές του νομικού προσώπου. Από εκεί και πέρα να πούμε συγκεκριμένα για τους παιδικούς σταθμούς. Οι παιδικοί σταθμοί, επιθυμία δική μας, ανερχόταν περίπου στα 400 παιδιά. Τώρα μας ανέφεραν ότι είναι στα 304 παιδιά ακριβώς. Γεγονός που δικαιολογείται με την έννοια ότι έφυγε το 4ο και 5ο έτος και πήγε στην υποχρεωτική προσχολική ηλικία. Όμως, αυτή τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στα βρέφη, θα μπορούσαν τμήματα των νηπίων να γίνουν βρεφικά. Αυτό όμως εννοώ στις κτηριακές υποδομές και να μπορέσεις να έχεις περισσότερα παιδιά για να καλύψεις. Η πρόεδρος, η εντιμή πρόεδρος, η κυρία Ψήλου, μας είπε ότι να κλείσουμε 2-3 τμήματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη χρονιά που έρχεται. 2-3 τμήματα βρεφικά. Φυσικά εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε έντονη αντίδραση, όπου θέλω να πιστεύω ότι η άποψη αυτή και η απόφαση ανακαλέστηκε. Ανεκλείδη με την έννοια ότι δεν μπορούμε εμείς να κόψουμε τμήματα. Το νομικό πρόσωπο να κόψει τμήματα. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν οι ιδιωτικοί σταθμοί να φιλοξενήσουν ό,τι δεν πάρει το νομικό πρόσωπο από τα βάουτσερ, αλλά όπως είπε και η διευθύντρια των βρεφονιπιακών σταθμών, η κυρία Συνάγη, αν μέχρι τις 25 του Ιούλη δεν έχουμε τα χρήματα αυτά στον κωδικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τις προσλήψεις του συγκεκριμένου προσωπικού, όπως είδατε υπάρχει μια έλλειψη περίπου τους 15 με 20 στελεχών, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Να έρχονται οι άνθρωποι με τα βάουτσερ και να τους λες ότι δεν μπορείς να τους απορροφήσεις. Είναι εγκληματική αυτή η αδράνεια απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες ισχύου, όπου η Δημοτική Αρχή για μας συμπεριφέρεται έτσι, με αδιαφορία. Είδατε τι έγινε στην κατασκήνωση. Τα Χριστούγεννα μας διαβεβαιώνει σε ερώτημα μου ο κύριος Πατερημός ότι ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έχετε και συνεντεύξεις, θα ανοίξουν οι κατασκηνώσεις. Ούτε οι κατασκηνώσεις άνοιξαν, χωρίς να υπάρχει στην ουσία και τη λογία. Είναι η αδράνεια, όπως είπα και πριν, και τα αντανακλαστικά, το λέω, της Δημοτικής Αρχής που είναι πάρα πολύ αργά. Και η οποία φυσικά δεν σχεδιάζει, δεν προγραμματίζει. Νομίζω ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους παιδικούς σταθμούς. Και σε συνεντεύξεις μας συνέχεια επισημαίνουμε ότι χρειάζεται χρηματοδότηση. Αν παρακολουθήσετε από το live του, γιατί καταγράφηκε live το συμβούλιο, μας ανέφερε ο κύριος Λίναρης, ο διευθυντής του νομικού προσώπου, ότι είμαστε 600.000 μείον. Τα λεφτά που έδωσε ο κύριος Μηταράκης, ο υπουργός, τα 700.000 είναι νοματισμένα και δεν μπορούν να πάνε στο νομικό πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε τα τεράστια προβλήματα που θα έχουν όλες οι δομές και δει περισσότερο οι παιδικοί σταθμοί.